Βαθιά στο χέρι στη τσέπη θα πρέπει να βάζουν καθημερινά οι κάτοικοι της Κάτω Αχαΐας και όσοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή λόγω της τοποθέτησης δύο δίων στη νέα εθνική οδό το επόμενο διάστημα. Ο κ. Ηλίας Καραμπελιάς είναι δικηγόρος και διατηρεί γραφείο στην Πάτρα και την Κάτω Αχαΐα και θα κληθεί μαζί με άλλους κατοίκους να πληρώσει ακριβά τα νέα δεδομένα. Το κόστος, καταρχάς η μετακύληση του κόστους των 114 εκατομμυρίων που προβλέπει η καινούρια σύμβαση για την κατασκευή ενός δρόμου, ο οποίος έπρεπε να έχει κατασκευαστεί εδώ τουλάχιστον και μια δεκαετία, η μετακύληση αυτού του κόστους στον πολίτη είναι πραγματικά απαράδεκτο και λυπηρό. Δυστυχώς θα αποκόψει την Αχαΐα στα δύο. Είναι πρωτόγνωρο να βλέπουμε διόδια ανάμεσα σε δύο αρκετά μεγάλες πόλεις του νομού και βεβαίως αυτό θα πρέπει με κάθε τρόπο να αποτραπεί. Όχι βέβαια το να μην γίνει το έργο. Το έργο είναι ζωτική σημασία και για την ανάπτυξη, αλλά και γιατί έχουμε δει αίμα στην άσφαλτο. Όμως το έργο δεν μπορεί να γίνει εις βάρος για μια ακόμα φορά των πολιτών. Εσείς δραστηριοποιήσετε και στην Κάτω Αχαΐα. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό? Κοιτάξτε, αναγκαστικά ή θα πρέπει να καταβάλω, όποιος μπορεί θα καταβάλει αναγκαστικά, πράγμα πάλι που σας λέω ότι είναι απαράδεκτο και λυπηρό, ή αλλιώς θα πρέπει να χρησιμοποιούμε την παλιά εθνική οδό. Και βέβαια η παλιά εθνική οδό έχει και την επικινδυνότητα, έτσι. Η παλιά εθνική οδός έχει κόστος και αίματος και καθυστέρησης και επικινδυνότητας τεράστιας. Η κάτοικη της περιοχής είναι ανάστατη και αξίζει να σημειωθεί ότι ανεβαίνει σημαντικά και το κόστος των μεταφορικών αλλά και των προϊόντων. Θα είναι τεράστια ζημία για την κοινωνία. Ήδη υφίσταται οι τοπικές κοινωνίες γενικότερα και της Κάτω Αχαΐας αλλά και οι μικρότερες τοπικές κοινωνίες υφίστανται μία συρρήκνωση. Απομακρύνονται υπηρεσίες, απομακρύνονται τράπεζες, απομακρύνονται κοινοφελείς οργανισμοί. Έρχεται τώρα και η αποκοπή με τα διόδια της διέλευσης, της απρόσκοπτης διέλευσης των πολιτών, η οποία πραγματικά μπορεί να επιφέρει μεγάλες βλάβες στην οικονομία της περιοχής. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει και τουριστική επίπτωση σε όλο αυτό? Δηλαδή, κάποιοι θα επιλέγουν τη Δυτική Αχαΐα για τα μπάνια στο καλοκαίρι ενδεχομένως? Και τουριστική και αναπτυξιακή. Δηλαδή, το γεγονός ότι μιλάμε για αποκέντρωση και μιλάμε για επιστροφή στην πρωτογενή παραγωγή και μετά βάζουμε εμπόδια στη διέλευση και στη μεταφορά των προϊόντων, αυτό οπωσδήποτε και για τον τουρισμό αλλά και για την παραγωγή θα είναι επιζημίο. Πιστεύετε δηλαδή θα υπάρξει επιπλέον κόστος σε κάποια είδη ενδεχομένως που θα μπει? Αναγκαστικά δεν θα μετακυληθεί στον καταναλωτή αυτό. Θα μετακυληθεί από τις εταιρείες logistics και από τους ίδιους παραγωγούς, θα μετακυληθεί στον καταναλωτή αναγκαστικά.